Με στόχο να γίνουν περισσότερο ενεργοί την καινούργια χρονιά, τα μέλη της οικολογικής εταιρείας Εύρου υποδέχθηκαν το 2013. Στο σχεδιαζόμενο πλαίσιο των δράσεών τους περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για φλέγοντα θέματα της περιοχής, ένα από τα οποία είναι η παράνομη υλοτομία που έχει απογυμνώσει τα βουνά κατά τους οικολόγους και έχει προκαλέσει πολλές επιπλοκές στο οικοσύστημα. Μεγαλύτερη κινητοποίηση και συμμετοχή περιμένει από τα μέλη της Οικολογικής Εταιρείας Εύρου το Διοικητικό της Συμβούλιο. Κάποιες από τις δράσεις που σχεδιάστηκαν μέσα στο 2012 δεν έτυχαν της αρμόζουσας υποστήριξης, αλλά αυτό το φαινόμενο πρέπει να εκλείψει. Η μεγάλη συγκέντρωση στο Πέραμα ήταν αυτό το ζήτημα που κυριάρχησε. Δυστυχώς, και αυτό και ως αυτοκριτική, η παρουσία μας σε ελάσσονα τοπικά ζητήματα δεν ήταν αυτή που και εμείς θα θέλαμε, αλλά είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, στο γενικότερο κλίμα των καιρών μας. Εν τω μεταξύ, η νέα χρονιά φέρνει μαζί της ένα μεγάλο πλαίσιο δράσεων, το οποίο περιλαμβάνει την παράνομη υλοτομία, τη διασφάλιση των περιβαλλοντικών όρων για αναπτυξιακά έργα, όπως επίσης και μια σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον και σχετίζονται με τη δράση της Οικολογικής Εταιρείας Εύρου. Πρέπει να αναδειχθεί το μεγάλο ζήτημα ότι στο όνομα της οποιασδήποτε ανάπτυξης τα περιβαλλοντικά ζητήματα γίνονται εντονότατα έως τραγικά. Πιστεύουμε ότι κι εσείς με την πληροφόρηση που έχετε και με τα ρεπορτάζ σας κάθε μέρα αναδεικτύονται ζητήματα. Να μην πούμε για τον τόπο μας ότι κάποιοι οικισμοί εύκολα πλημμυρίσαν και είχαμε προβλήματα. Και γιατί κάποια ρέματα μπαζωθήκανε, κάποια ρέματα δεν καθαριστήκανε, μεγάλα ζητήματα υπάρχουν με τις λαθροϊλοτομίες και γενικώς η επίθεση στο περιβάλλον γίνεται εντονότατη τις μέρες που ζούμε.